Η σύσκεψη που κάνουμε σήμερα είναι τα διοικητικά συμβούλια της γύρω περιοχής, τα σωματεία δηλαδή του ΙΚΑ, του ΟΑΕ, είναι γενικά ΙΣΕΑ, έτσι, σε μια διαδικασία προετοιμασίας για την κινητοποίηση, την πανελλαδική κινητοποίηση στις 15 Δωδεκάτου ημέρα Σάββατο στην Αθήνα στο Σύνταγμα. Οι συγκεντρώσεις αυτές έχουν γίνει μέσα στον χρόνο πάνω από 150, με τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων. Μας έχουν πετσοκόψει, τα γνωρίζουμε αυτά, να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Στην προκειμένη περίπτωση όμως μπαίνουν ζητήματα όσο έχουν να κάνουν με τις αιτήσεις, στις οποίες εμείς έχουμε διαλέξει ένα πολύ διαφορετικό δρόμο. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό, δεν είναι νομικό, και στην προκειμένη περίπτωση αυτό θα το λύσουμε με πολιτικό λόγο, με πολιτική άποψη, με πολιτικές κινητοποιήσεις, και πολιτικά μας τα κλέψανε, πολιτικά θα μας τα δώσουν πίσω. Αυτή η διαδικασία κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε καλύτερα την κάθοδό μας στο Σύνταγμα στις 15-12. Με το Υπουργείο και έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις, αλλεπάλληλες συναντήσεις. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια κοροϊδία ακόμα και σε επίπεδο πρωθυπουργών, γιατί έχουμε συναντηθεί και με τον Τσίπρα, έχουμε συναντηθεί με όλους τους πρωθυπουργούς. Η πορεία μας στις 15 του μηνός θα είναι πάλι στο Μαξίμου να συναντηθούμε με τον πρωθυπουργό για να του καταθέσουμε τα προβλήματα που έχουν οι συνταξιούχοι γενικότερα. Το κυριότερο απ' όλα όμως είναι ότι δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν μονίμως ότι δεν κάνουν καμία περικοπή ή δεν θα κάνουν περικοπές. Οι περικοπές γίνονται. Θεωρούν ότι η ιστορία να μην περικοπούν μόνο οι συντάξεις των συνταξιούχων των παλαιών, αλλά εδώ μπαίνει ένα θέμα. Τα χρήματα αυτά τα έχουμε ήδη πληρώσει. 40 χρόνια πληρώναμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές. Δεν μπορούν λοιπόν να μπαίνουν στη διαδικασία αυτή. Γι' αυτό λέμε ότι με πολιτική απόφαση μας τα κλέψατε, με πολιτική απόφαση θα μας τα δώσετε πίσω και δεν χρειάζεται καμία αίτηση, δεν χρειάζεται κανένα δικαστήριο και οπωσδήποτε το συνδικαλιστικό κίνημα δεν θα γίνει dealer των δικηγορικών γραφείων στην προκειμένη περίπτωση, γιατί καθαρίσαμε και ξεκαθαρίσαμε και στο Υπουργείο ότι δεν είναι νομικό το πρόβλημα, είναι καθαρά πολιτικό. Εξαρτάται από τον λαό. Εξαρτάται από τους συνταξιούχους, εξαρτάται από τους εργαζόμενους, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, γιατί ακούγονται πάρα πολλά. Αλλά ουσιαστικά όμως ο αγώνας των συνταξιούχων έχει να κάνει και με τα παιδιά μας και με τα εγγόνια μας. Γιατί δεν μπορούν πλασματικά να εμφανίζουν, έστω και πλασματικά, να εμφανίζουν ότι έχουν περισσεύματα ή έχουν αποθεματικά πλέον στον σημερινό ΕΦΚΑ, όταν τελικά τα χρήματα των παιδιών μας και των εγγονιών μας, αυτά που πληρώνουν, τα αποθεματικά τους τα ξαναπαίρνουν πάλι, υποτίθεται για να κάνουν κοινωνική πολιτική. Αυτά είναι χρήματα των εργαζομένων και επουδενή δεχόμαστε να παίρνουν χρήματα από τα παιδιά μας για να μας κάνουν υποτίθεται κοινωνική πολιτική. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά και ιδιαίτερα δεν μπορεί να τα λέει και μια κυβέρνηση που αυτοπροσδιορίζεται, ας πούμε, αριστερή κυβέρνηση, που τελικά δεν είναι τίποτε άλλο από μια συνέχεια μιας πολιτικής, ας πούμε, που έχει να κάνει με το κεφάλαιο. Καθαρά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολύ κουβέντα να καταλάβουμε ότι οι συνταξιούχοι έχουν φτάσει στο έσχατο σημείο. Γι' αυτό και παλεύουμε. Ότι εμείς θέλουμε τις συντάξεις που πληρώσαμε και όχι επιδόματα σύνταξης. Τα χρήματα που πληρώσαμε, τα χρήματά μας, τα λεφτά μας. Μπορεί να είμαστε απόμαχοι της εργασίας, δεν είμαστε όμως απόμαχοι της ζωής. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε. Και το κυριότερο από όλα είναι ότι δεν μπορούν αυτό τον κόσμο να τον κοροϊδεύουν, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παρήγαγαν πλούτο σε αυτή τη χώρα και δεν μπορούν τελικά, ας πούμε, οποιοδήποτε να βγαίνει και να δυσφημίζει μια ολόκληρη γενιά που στην ουσία δούλεψε με υδρότα και με αίμα να φτιάξει αυτή τη χώρα, να παράγει πλούτο, και τελικά να του λένε ότι ξέρεις τα χρήματα δεν τα έχουμε. Μα τι τα έκανε. Τι τα έκανε. Γιατί δανείστηκαν χρήματα. Μα προφανώς δεν δανείστηκαν χρήματα για τους συνταξιούχους. Προφανώς δεν δανείστηκαν χρήματα, ας πούμε, για να δώσουν στους εργαζόμενους. Μονίμως έπαιρνε ένα ζήτημα λιτότητας. Τα θυμάστε κιόλας κι εσείς, που σας έχει πιο νεότεροι. Εμείς τα θυμόμαστε εδώ και 40 χρόνια ότι γίνεται το ίδιο πράγμα. Μπαίνει ένα θέμα λοιπόν. Ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το είδος πολιτική και δεν έχουμε ανάγκη από αλλαγή κυβερνήσεων, έχουμε ανάγκη από αλλαγή πολιτικής ουσιαστικά, που θα καθορίζει τις ανάγκες του λαού.
Η σημερινή σύσκεψη είναι συνέχεια των συσκέψεων που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, προετοιμάζοντας το μεγάλο συλλαλητήριο, το πανελλαδικό, που θα γίνει στις 15 του Δεκέμβρη στο Σύνταγμα και πορεία στον Πρωθυπουργό, για να το εκθέσουμε όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι μέσα στα 8 χρόνια αυτής της λεγόμενης καπιταλιστικής κρίσης. Είναι η ενδεδειγμένη λύση, οι συγκεντρώσεις. Απαντάμε με αυτό το ζήτημα. Είναι η μόνη χρονιά το 18 που πήραμε κάποια ψίχουλα. Είναι για πρώτη φορά το 19 δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση που είχε ψηφιστεί από την κυβέρνηση για την μείωση των συντάξεων, και αυτό είναι κατάκτηση του κινήματος. Και βεβαίως ελπίζουμε ότι μέσα στο 2019, με αισιοδοξία, μέσω από τους μεγάλους αγώνες που θα κάνουμε, θα καταφέρουμε να φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή, όπου θα ανατρέπει το νόμο του 4472, δηλαδή το θέμα της προσωπικής διαφοράς, διότι είναι για 4 χρόνια. Ως εκ τούτου λοιπόν εμείς λέμε σε όλους ότι η καλύτερη λύση είναι οι αγώνες, είναι η συμμετοχή, να συμμετέχουν στα συλλαλητήρια, να βουλιάξει η Αθήνα στις 15 του Δεκέμβρη, και μάλιστα θέλουμε να πούμε και το εξής: θα καταγγείλουμε και από εδώ και από την Τρίπολη, όπως κάνουμε και από παντού, αυτή την βιομηχανία αιτήσεων, η οποία γίνεται από μεγάλους εργατολόγους αλλά και τα πρωινόδικα γενικότερα, που δεν εξυπηρετούν σε τίποτα τους συνταξιούχους, απλώς τους βάζουν σε μια διαδικασία η οποία δεν έχει αποτέλεσμα για όλα αυτά τα ζητήματα. Ο μόνος τρόπος είναι οι αγώνες. Εμείς δεν τα έχουμε τα δικαστήρια. Εμείς μάλιστα ζητάμε και από τον Πρωθυπουργό στο αίτημα να υλοποιήσει την απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας και να δικαιωθούν όλοι οι συνταξιούχοι, όπως έχουν κάνει και με όλες άλλες κατηγορίες στρατιωτικών κτλ. Οι στρατιωτικοί πήραν τα λεφτά τους, διότι υλοποίησε η κυβέρνηση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό ζητάμε και εμείς, να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ήταν τον Ιούνιο του 2015, για να μπορέσουμε πραγματικώς να έχουμε θετικά αποτελέσματα για τους συνταξιούχους και να μην τρέχουμε με αγωγές και αιτήσεις, όπως θέλουν να λένε διάφοροι μεγαλοδικηγόροι και διάφορα δικηγορικά γραφεία, διότι πέρα από τον κόπο και την κούραση ξοδεύουν και πολλά λεφτά. Μπορεί κάποιος να λέει εμείς δεν παίρνουμε λεφτά, αλλά όποιος πάει θα του πάρει το 20, το 30, το 50. Έχουμε τέτοια παραδείγματα, καταγγέλουμε και αυτά τα σωματεία ή και αυτά τα γραφεία, οι οποία κάνουν. Δεν έχουμε τίποτα με τους συνταξιούχους που κάνουν τις αιτήσεις, τις αγωγές. Εμείς τους συμπαραστεκόμαστε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τους συμβουλεύουμε και να τους λέμε τι πρέπει να κάνουμε. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ να προετοιμάσουμε με αγωνιστικό παλμό για τα αιτήματά μας στη συγκέντρωση που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Όλοι οι συνταξιούχοι από όλη την Ελλάδα και ειδικότερα από την Πελοπόννησο είμαστε παρόντες. Η Μεγαλόπολη δίνει αγωνιστικό παρόν πάντα και θα είναι και τώρα παρόν. Αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματά μας και για ό,τι μας έχουν πάρει παράνομα και καταχρηστικά. Ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε τα δίκαια δικαιώματά μας που μας ανήκουν για τη συντάξη μας. Για αυτή το ζήτημα που ήρθαμε εδώ, είναι γεγονός ότι έχουν φύγει όλες οι συντάξεις. Τσικουρεύονται, δίνουνε τώρα, λένε ότι θα δώσουνε. Τι θα δώσουνε? Μπορούνε να μας επιστρέψουνε αυτά που μας έχουν πάρει? Μας βάλανε να κάνουμε αιτήσεις μέσω του ηλεκτρονικού συγκροτήματος. Αυτοί τα δικά τους χρήματα τα τσικουρέψανε καθόλου? Όλοι οι πολιτικοί, μηδενός εξαιρουμένου, και οι 300 που είναι, έχουν τσικουρέψει τις συντάξεις, τους μισθούς τους και τις συντάξεις οι άλλοι? Κανένας. Θέλουμε λοιπόν στις 15 του μηνός του Δεκέμβρη να διατρανώσουμε την αγανάκτησή μας. Θέλουμε να διατρανώσουμε, να μην μας δίνει 400 ευρώ σύνταξη για να μπορέσουμε εμείς, και αυτοί να παίρνουν 500 την ημέρα. Όλοι οι πολιτικοί παίρνουν 500 την ημέρα, αγαπητοί μου. Αυτά λοιπόν θέλουμε να διεκδικήσουμε, και να μας δώσουν τα δώρα που μας χρωστάνε και να συνεχίσουν το δώρο. Να μην είναι χάρισμα. Αυτά δεν είναι χάρισμα. Είναι το δώρο το οποίο έχουμε πληρώσει με το αίμα μας, 40 χρόνια εργασίας. Για άλλη μια φορά, βέβαια είναι γεγονός ότι κάθε φορά που βρισκόμαστε έχουμε και κάτι καινούριο να συζητήσουμε, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι όσο αφορά το θέμα των περικοπών και όλη αυτή την ιστορία που έχει ανακύψει τον τελευταίο καιρό,
με το θέμα των συντάξεων όμως που τελικά καταλήγει να μην είναι σύνταξη αλλά να είναι ένα επίδομα ψήλο επιβίωσης. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων λοιπόν είναι δεδομένο ότι αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και δεν χρειάζεται να το απαραθμίσουμε. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι από περίθαλψη είμαστε τρία πουλάκια κάθονται. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που συμβαίνει στη χώρα μας κάτι τέτοιο. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως λόγω των υποτιθέμενων δημοσιονομικών ελλειμμάτων και τρίχες κατσαρές, θα το πω έτσι χοντρά για να καταλαβαινόμαστε κιόλας και σε οικονομική γλώσσα τα λέω, μας έχουν αφήσει χωρίς γιατρούς, προετοιμάζονται να μας αφήσουν ακόμα περισσότερο χωρίς γιατρούς, χωρίς φάρμακα και βέβαια έχουν μία τακτική και μία πολιτική. Αυτή που ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη και συμπληρώσαν οι υπόλοιποι υπουργοί στην Αθήνα. Καταρχάς, θέλω να σας πω το εξής, ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σαν συνταξιούχοι, παρά τις αντιλαϊκές και ασφαλιστικές πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, εμείς οι συνταξιούχοι και εσένα γενικότερα με αισιοδοξία βλέπουμε μπροστά μας το 2019. Η αισιοδοξία αυτή πηγάζει όχι γιατί θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι απλώς που είμαστε, αλλά πηγάζει μέσα από τα συγκεκριμένα γεγονότα, όπως είναι οι μεγάλες συγκεντρώσεις οι οποίες έγιναν μέσα στο 2018, όπως ακούστηκε εδώ είναι περίπου 140, είναι η μεγάλη συμμετοχή των συνταξιούχων όλης της χώρας σε αυτά τα συγκεντρώσεις και τις ενημερώσεις. Είναι τα τελευταία τρία μεγάλα συναγητήρια τα οποία έγιναν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στην Κρήτη, η οποία πραγματικά ήταν και σε όγκο και σε οπαλμό και σε διεκδίκηση αρκετή μεγάλη συμμετοχή των συνταξιούχων. Και βέβαια δείχνει ότι και οι εγγραφές οι οποίες γίνονται σήμερα στα σωματεία, ένα καινούριο πλαίσιο αγωνιστικών κινητοποιήσεων που θέλουμε να βάλουμε μπροστά μας, ούτως ώστε πραγματικώς το 19 θα είναι αισιόδοξο. Πέρα από αυτά τα ολοκληρωτικά ζητήματα, πρέπει να ξέρετε ότι για πρώτη φορά μες στην οκταετία καταφέραμε, έστω και ψίχουλα, να πάρουμε αυτά τα χρήματα τα οποία μας όφηλαν, μας είχαν κλέψει από τα ζητήματα του ΕΟΠΗ.